ένας βοηθός προπονητή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να προσπαθήσει να φέρει όσο γίνεται πιο κοντά τους παίχτες σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του πρώτου προπονητή. Ο γυμναστής στην εθνική ομάδα είναι υπεύθυνος για τη βελτίωση και τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης των παιχτών. Όταν βγαίνει ένας παίχτης να βγει αλλαγή, του δώσω τη βετσέτα του, το μπουκάλι, το νερό, να τον εμψυχώσω, να του χτυπήσω το χέρι στην πλάτη, να του δώσω κουράγιο, μέχρι να ξαναμπεί μετά πάλι. Η δουλειά του φροντιστή είναι να πλένει, να είναι έτοιμα τα ρούχα, καθαρά. Μετά να τα μαζέψω εγώ από την προπόνηση, να τα πάρω, να τα δώσουμε για πλυντήριο, όλα αυτά. Όλοι στον πάγκο το παιχνίδι το ζούμε πολύ έντονα. Συμμετέχουμε σε αυτό που γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θέλουμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε ώστε να βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όλη η δουλειά έχει γίνει πριν από το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα ο παίχτης μετά βάζει την εμπειρία του, βάζει την προσωπικότητά του και γι' αυτό και πολλές φορές λέμε ότι εμείς οι προπονητές γινόμαστε μέσα από τους παίχτες. Είμαι 22 χρόνια στην Εθνική, από το 1997. Οι καλύτερες μου στιγμές είναι 2004 Ολυμπιάδα, 2005 Βελιγράδι, χρυσό, 2006 Παγκόσμιο, που γυρίσαμε τους Αμερικάνους. Πήγαμε όλοι μέσα, πανηγυρίζαμε μαζί με τους Έλληνες φιλάθλους, μετά στα αποδυτήρια μπουγέλα κακό, έγινε χαμός, δεν κοιμηθήκαμε καθόλου. Πού να κοιμηθούμε. Κατά τις 6 ώρα κατεβαίνω κάτω για πρωινό που δεν ήταν ακόμα έτοιμο, μαγειρία, και βρίσκω τον Θοδωρή, τον Παπαλουκά. Και λέω: τι κάνεις εδώ? Μου λέει: δεν έχω ύπνο όπως και εσύ, μου λέει. Στο Ευρωμπάσκετ του 2003 είχαμε κάνει φυσικά μια τεράστια πορεία με ξενύχτια. Κοιμόμαστε μία ώρα την ημέρα. Φτάσαμε να παίξουμε στο παιχνίδι με τους, στο 5-8, στο παιχνίδι με τους Σέρβους. Και την ώρα που κάναμε σκάουτινγκ με δύο κομπιούτερ, ο ένας δίπλα στον άλλον, μαζί με τον coach Σφερόπουλο, μας πήρε ο ύπνος, ξυπνήσαμε χτυπώντας τα κεφάλια μεταξύ μας. Είμαι περίπου 15 χρόνια στην εθνική ομάδα. Υπάρχουν πολλές καλές και ευτυχισμένες στιγμές, αλλά αυτό που θα μας μείνει και έχει μείνει σε πολλούς είναι η δεύτερη θέση στο παγκόσμιο στην Ιαπωνία. Όλες αυτές τις στιγμές που έχουμε περάσει μαζί, δηλαδή ειδικά στην Ολυμπιάδα, όταν έντυνε ο ένας τον άλλον, και στην Αθήνα και στην Κίνα που ήμασταν, πήραζε ο ένας τον άλλο με το κουστούμι, με τη γρεβάντα αυτά, δηλαδή αυτές είναι στιγμές, δεν ξεχνιόνται αυτές. Ελάτε, πάμε, αρχίζει η προπόνηση. Μια φορά από τους φιλάθλους, από τους πελαργούς, ακούω το σύνθημά μου και γελάω. Φωνάζουν Αντρέας Φραντζέσκος. Το όνομα δηλαδή. Με κοιτάνε οι παίκτες όλοι, άντε λέει, πάλι για σένα λένε, λέει. Δεν αισθάνομαι σαν να φανείς ήρωας. Καθένας στην ομάδα έχει συνειδητοποιήσει για ποιο λόγο βρίσκεται και τι πρέπει να κάνει σε αυτή την ομάδα. Έχει το μερίδιο της ευθύνης του, όπως και το μερίδιο από κάθε νίκη ή από κάθε ήττα. Πάνω απ' όλα πιστεύουμε ότι και εμείς βρισκόμαστε σχεδόν μέσα από τις γραμμές. Απλώς εμείς κρατάμε όλο αυτό το άγχος και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο γίνεται πιο επικοδομητικό για τα παιδιά.